Καλησπέρα σας κύριε Ξανθέ. Καλησπέρα κύριε Χριστόδουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στο δελτίο μας. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος στο διάστημα που προηγήθηκε επέδειξε μια εξαιρετικά μετριοπαθή στάση και ψύχραιμη, αν μου επιτρέπετε αυτή την προσωπική κριτική, ήθελα να μου σχολιάσετε την εξέλιξη της εξάπλωσης πανδημίας στην χώρα μας, όταν ακούμε λοιμοξιολόγους και στο σταθμό μας και σε πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι τη στιγμή αυτή η κατάσταση είναι μερικώς ελεγχόμενη, αλλά κινδυνεύει άμεσα να χαθεί ο έλεγχος. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Συμφωνώ καταρχήν με την εκτίμηση. Όντως είναι στο όριο απώλειας ελέγχου η υγειονομική διαχείριση αυτής της μεγάλης κρίσης και βεβαίως έχει μια σημασία να εντοπίσουμε τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτή την έξαρση και την αναζωπήρωση με αυτόν τον πολύ έντονο τρόπο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να επικεντρώσουμε στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ναι, για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε και για να θωρακιστεί καλύτερα το σύστημα υγείας και η κοινωνία. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι μετά την όντως καλή πορεία στην πρώτη φάση και το lockdown και την καραντίνα κλπ, θεωρώ ότι η κυβέρνηση επαναπαύτηκε, επιτρέψτε μου τον όρο, στις δάφνες της, υποτίμησε πάρα πολύ τον κίνδυνο αναζωπήρωσης και τοπικών εξάρσεων με το άνοιγμα της οικονομίας και ιδιαίτερα του τουρισμού. Δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα για να γίνουν η καλύτερη δυνατή διαγνωστική έλεγχη στις πύλες της όλου της χώρας και μάλιστα με ένα ενιαίο υγειονομικό πρωτόκολλο. Δεν πήρε πρωτοβουλίες μαζί με άλλες χώρες να απαιτήσουν μια κεντρική στάση και παρέμβαση και ένα ενιαίο υγειονομικό πρωτόκολλο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, από το οποίο θα μπορούσαν να θωρακιστούν καλύτερα, ιδιαίτερα οι τουριστικές χώρες όπως τα δικιά μας, οι οποίες έχουν και μεγάλο βαθμό εξάρτησης οικονομία τους από τον τουρισμό. Υπήρξαν παλινοδίες και αντιφάσεις πάρα πολλές, τις οποίες τις ξέρει ο κόσμος, τις ζήσαμε με το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την αύξηση της πληρότητας στα πλοία, με την πρόωρη αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων πελατών στα μαγαζιά εστίασης, με την πρόωρη κατάρρευση της υποχρέωσης μάσκας στα πολυκαταστήματα, με την καθυστερημένη διεύρυνση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη της απαγόρευσης του ωραρίου μετά τις 12 και πάρα πολλά άλλα, τα οποία συνέργησαν στο να έχουμε τη σημερινή έξαρση. Βεβαίως, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, η έξαρση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε αυτή την περίοδο, ουσιαστικά όλη η ανθρωπότητα έχει μπει στο δεύτερο κύμα, αλλά θεωρώ ότι στην Ελλάδα πραγματικά χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα το οποίο είχαμε χτίσει με την συμβολή της κοινωνίας, των πολιτών, με την συνειδητή του συμμόρφωση στα μέτρα, με την νομίζω σοβαρή και υπεύθυνη στάση που έδειξε και η εξωματική αντιπολίτευση, αλλά νομίζω και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Το πλεονέκτημα λοιπόν αυτό μπορεί να ξανακερδιθεί, να απαντήσουμε στο δεύτερο σκέλος που είπατε, δηλαδή με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει? Εγώ νομίζω ότι μπορεί, βεβαίως υπό ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Καταρχήν χρειαζόμαστε ένα καινούριο σχέδιο, επικυρωποιημένο και στοχευμένο και μάλιστα και με τοπική διάσταση, με βάση την εμπειρία αυτής της προηγούμενης περίοδου. Αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ούτε προετοιμασία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας για το δεύτερο κύμα υπάρχει, ούτε εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των δομών της και των ανθρώπων της στο σχεδιασμό του Υπουργείου, ούτε μας έχει εξηγηθεί πώς ακριβώς σκέφτεται η κυβέρνηση να ενισχύσει την επιδημιολογική επιτήρηση και παρέμβαση στο επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει λοιπόν σχέδιο. Κατά την άποψή μου έχει τρωθεί και η αξιοπιστία των κυβερνητικών μέτρων και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει μια τεράστια προσπάθεια να αποκαταστήσει και να ανατρέψει, επιτρέψτε μου τον όρο, το κλίμα αμφισβήτησης, δυσπιστίας το οποίο υπάρχει στην κοινωνία σήμερα και το οποίο επηρεάζει προφανώς και τη συμμόρφωση μιας μερίδας των πολιτών, γιατί θεωρώ ότι η πλειονότητα έχει την τάση να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και να συμμορφώνεται. Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική παρέμβαση η οποία θα διασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν χρειάζεται ενημέρωση
των τοπικών κοινωνιών, πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια στα δεδομένα και στα στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΟΔΗ, πρέπει να ενημερώνει οι τοπικές κοινωνίες, κάτι το οποίο δεν το έκανε, νομίζω συνειδητά, η κυβέρνηση, αντί δηλαδή να προσπαθεί όταν παίρνονται μέτρα περιοριστικά σε περιφερειακές ενότητες, στα νησιά και σε άλλες περιοχές που είχαμε όντως συρροή κρουσμάτων, αντί να πηγαίνουν οι επιστήμονες του ΕΟΔΗ να προκαλούν συζητήσεις με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, με την αυτοδιοίκηση, με τους επαγγελματικούς φορείς, με τους κοινωνικούς φορείς, και να παρουσιάζουν τα δεδομένα, να κάνουν μια εκτίμηση κινδύνου, να πείσουν δηλαδή τις κοινωνίες ότι αν δεν ληφθούν, αν δεν γίνουν οι παρεμβάσεις δημόσιας υγείας που πρέπει, τότε η ζημιά στον τουρισμό, στο εισόδημα, στην απασχόληση, στην τοπική κοινωνία θα είναι πολύ μεγάλη και άρα να συνενέσουν. Είχε την λογική του αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν γίνεται πολιτική δημόσιας υγείας με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν να κάνει τεράστια προσπάθεια η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει κοινωνικές και πολιτικές συνενέσεις σε αυτή τη φάση, που είναι εντελώς απαραίτητες κατά την άποψή μου για να πάμε καλά τα πράγματα και να μην έχουμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και να ζήσουμε μια υγειονομική τραγωδία όπως αυτή που έζησαν άλλες χώρες της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων. Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το άνοιγμα των σχολείων? Κυρία Μαρκοπούλου, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια τις προηγούμενες μέρες να αναδείξουμε ότι το άνοιγμα το οποίο επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση των σχολείων είναι και απροετοίμαστο και υγειονομικά επισφαλές. Προκαλέσαμε συζήτηση στη Βουλή. Ήρθαν οι υπουργοί εκεί και δυστυχώς δεν δεσμεύτηκαν σε συγκεκριμένα πράγματα και κυρίως στο βασικό αίτημα, το οποίο είναι ότι δεν φτάνει η χρήση της μάσκας, η οποία βεβαίως πρέπει να έχει μια ευρύτατη εφαρμογή και στους χώρους τους σχολικούς, όπως και σε όλους τους κοινόχρους τους χώρους αυτή την περίοδο στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή, ότι χρειάζεται να υπάρξουν μέρημνες, να έχουμε αραίωση του μαθητικού πληθυσμού στις τάξεις. Αυτό είναι κρίσιμος όρος προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των μαθητών. Δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε πάρα πολλοί έγκαιροι επιστήμονες της χώρας μας, το λέει το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχων Λοιμόξεων, το λέει ο Ηλίας ο Μόσιαλος, ο οποίος είναι ένας έγκριτος επιστήμονας που έχει μάλιστα οριστεί από τη χώρα μας ως εκπρόσωπός της σε διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω το λέει και η κοινή λογική. Αν δεν υπάρξει λοιπόν μια προετοιμασία τέτοιου τύπου που να μειώσει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, αξιοποιώντας επιπλέον αίθουσες, βρίσκοντας διάφορες δυνατότητες εκπεριτροπής διδασκαλίας και άλλα ενδεχομένως και άλλες ενδεχομένως τεχνικού χαρακτήρα λύσεις, και βεβαίως προσλαμβάνοντας πολύ περισσότερους αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλους στο επόμενο διάστημα, νομίζω ότι τα σχολεία θα μπουν σε μια δοκιμασία. Ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό. Δεν επενδύουμε ούτε στην υγειονομική καταστροφή, ούτε στην αποτυχία, ούτε στην τραγωδία, ακριβώς για να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά. Θέλουμε με τις προτάσεις μας, που είναι τεκμηριωμένες, που είναι σοβαρές, που αφορούν την προστασία ευάλωτων και ευαίσθητων ομάδων και κυρίως βάζουν ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία έναντι όλων των άλλων. Θέλουμε να συμβάλλουμε στο να τα πάει καλά η χώρα και σε αυτή τη φάση και να μπορέσουμε πραγματικά να αποφύγουμε τα χειρότερα, όχι μόνο στο πεδίο της οικονομίας, που δυστυχώς εκεί τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν πάρει μια άσχημη τροπή, αλλά και στο υγειονομικό σκέλος, στο οποίο όντως στην πρώτη περίοδο τα είχαμε πάει αρκετά καλά. Κύριε Υπουργέ, και ένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας τις προηγούμενες ημέρες, ότι τέλη Δεκεμβρίου θα έχουμε την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό και λίγες ώρες αργότερα η ενισχυτική δήλωση του Πρωθυπουργού για το εμβόλιο. Κύριε Μαρκοπούλου, νομίζω ότι ήταν μια επιπόλαια δήλωση αυτή του Υπουργού και αναγκάστηκε και ο Πρωθυπουργός να τον καλύψει, διότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι υπάρχει τέτοιο σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
ξέρουμε ότι υπάρχει και είναι σωστό, προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, για να υπάρξει προαγορά εμβολίων από τις εταιρείες οι οποίες θα προχωρήσουν πρώτες και θα έχουν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια σε χρήση. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι δεδομένο. Είναι σε εξέλιξη η πολύ σημαντική κλινική φάση 3 του ελέγχου των εμβολίων αυτών. Εάν δεν ολοκληρωθεί αυτή η φάση, αν δεν έχουμε αξιόπιστα συμπεράσματα, δεν μπορούν αυτά τα εμβόλια να διοδοτηθούν. Mm. Άρα, όσο και αν υπάρχει μια πρόθεση, καταλαβαίνω εγώ, να δημιουργηθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι στο βάθος του τούνελ υπάρχει προοπτική, υπάρχει φως και, εν πάση περιπτώσει, αξίζει τον κόπο να ζοριστούμε αυτή την περίοδο γιατί η προοπτική είναι θετική, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι το εμβόλιο πολιτικό εργαλείο. Μάλιστα. Δεν μπορούν να γίνονται ανακοινώσεις, δεν μπορεί να προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα, ας πούμε, τεχνητής αισιοδοξίας η κυβέρνηση σε μια ιστορία που είναι, σας λέω, έχει μεγάλο βαθμό ακόμα αβεβαιότητας όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα. Mm. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι έχουν προχωρήσει οι έρευνες για τα εμβόλια και ότι πιθανότατα μέσα στο 2021 θα έχουμε σε χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ελπίζουμε και στη χώρα μας, και το ζητούμενο είναι να είναι και σε ευρύτατη χρήση για όλο τον πληθυσμό αυτό, να έχουμε εμβόλιο. Αλλά πραγματικά το να αρχίζουμε να λέμε ότι κάθε μήνα θα παίρνουμε τόσες δόσεις κλπ, αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Και θεωρώ επίσης ότι η εξαγγελία ότι θα είναι δωρεάν ως μία, ας πούμε, παροχή προς το λαό, καταλαβαίνετε ότι έχει και ένα στοιχείο, ας πούμε, πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας, διότι όλα τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή και από την Πολιτεία, αποζημιώνονται εδώ και χρόνια δωρεάν. Και επιτρέψτε μου να πω και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο διασφάλισε ότι όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες της χώρας, τα παιδιά τους, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ακριβώς για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, είχαν τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν εμβόλιο.